Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά, στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Ο Χρήστος Αρώνης είμαι εγώ, σκηνοθέτης. Μαζί μας η Έλενα πάλι. Επέστρεψε από τη μυστική αποστολή που την είχαμε στείλει. Πού ήσουν, καλησπέρα, δεν θα σου πω. Ήταν μυστική αποστολή, εσύ το είπες. Μυστική αποστολή. Καλά, μυστική αποστολή. Θα το βρεις στην πορεία που ήμουν, θα το καταλάβεις. Okay. Μαζί μας λοιπόν σήμερα είναι ο Άρωτος Κόσμος, εσείς όλοι που μας βλέπετε. Ο φίλος μας ο Κώστας στην κονσόλα, ο φίλος μας ο Νίκος στην κονσόλα, δεν ξέρω τι ακριβώς κάνει, μαγικά. Κάθε Κυριακή στις 2 η ώρα, εγώ, ο Χρήστος Αρώνης με την Έλενα Θεοδόρου, όταν δεν είναι σε μυστικές αποστολές, θα είμαστε παρέα μαζί σας για να κάνουμε σινεμά. Έλενα, πώς μπορούν να μας βρουν οι φίλοι μας? Οι φίλοι μας, να πούμε ότι αρχικά μπορούν να μας βρουν μέσω της ιστοσελίδας μας που είναι www.zoogla.gr/kanosinema. Μπορείτε να μας βρείτε και μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα μας στο Facebook που είναι www.facebook.com/kanosinema. Μπορείτε να δείτε τις εκπομπές μας και να τις παρακολουθήσουν, αλλά και να μας τις στείλουν, να τις προωθήσουν ή να τις κοινοποιήσουν στους φίλους τους μέσα από το κανάλι μας στο YouTube, youtube.gr/zoogla.tv. Αν όμως έχετε και έτοιμες ταινίες, μπορείτε να μας τις στείλετε μέσα από ένα DVD στη διεύθυνση Πηγών 35 και Ερημάνθου στη Νέα Κηφισιά, ενώ είμαστε καθημερινά κοντά σας από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τη 1 έως και τις 4 το απόγευμα, στο τηλέφωνο επικοινωνίας 211-55-5500. Πρέπει να πούμε, Έλενα, να μην το ξεχάσουμε, γιατί νομίζω το ξεχνάμε, ότι είναι και διαγωνιστικό. Ναι, βέβαια. Έχουμε ουσιαστικά όσοι στείλετε ταινίες και οι οποίες ταινίες θα είναι μέχρι 12 λεπτά. Περίπου, δηλαδή μπορεί να είναι και 13. Θα διαγωνιστούν όλες. Θα διαγωνιστούν στο φεστιβάλ που θα γίνει το Μάιο, όπου θα υπάρχουν και βραβεία. Τα οποία βραβεία θα υπάρχει και βραβείο κοινού. Βέβαια. Οπότε εσείς, όλο το κοινό, μπορείτε να ψηφίζετε τις ταινίες που σας αρέσουν. Θα υπάρχει όμως μια σχετική ασφάλεια, έτσι δεν θα μπορεί να ψηφίσουν. Και δύο φορές την ίδια ταινία και τρεις. Το ρωτήσουμε είναι ασφαλή ψηφοφορία, ώστε τουλάχιστον ο ίδιος υπολογιστής να μην μπορεί να ξαναψηφίσει. Έτσι. Τώρα, αν ψηφίζουν οι συγγενείς και φίλοι. Εντάξει. Και λογικά είναι ότι θα ψηφίσουν οι συγγενείς και φίλοι, αφού πρέπει να στηρίξουμε τους συγγενείς που στέλνουν. Ακριβώς. Λοιπόν, για να γίνει όλο αυτό, όσοι δεν είναι επαγγελματίες ή όσοι ξέρουν να κάνουν ταινίες, να κάνουν σινεμά. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθήσουμε αυτούς που δεν ξέρουν. Αυτούς που έχετε μία κάμερα απλή, σπιτίσια, ένα κινητό, έναν υπολογιστή που τον έχετε για να μας βλέπετε, έτσι κι αλλιώς, να σας δίνουμε κάποιες πληροφορίες που να βοηθούν να ολοκληρώσετε κάποιο έργο. Και δεν μας ενδιαφέρει αυτό που θα στείλετε αν είναι υπερπαραγωγή ή αν είναι άρτιο τεχνικά, έτσι. Είχαμε πει την άλλη φορά ότι ένα βασικό που πρέπει να ξεκινήσετε να κάνετε είναι να διαβάστε καλά τα εγχειρίδια χρήσης, τα manual της κάμερας και των κινητών. Ναι, είναι το πρώτο και βασικό βήμα. Εδώ θα ήθελα να πω ότι πολλές μηχανές είναι περίπλοκες, έχουν και δυνατότητες μοντάζ και τέτοια πράγματα πάνω στην κάμερα. Θα πρότεινα να αγνοήσετε τα. Τίποτα. Μάθετε πώς δουλεύει, που πατάτε το κουμπάκι το ένα, που κάνετε zoom. Είναι αυτόματες, είναι αντικραδασμικές. Εδώ θα έχουμε και τεχνικές συμβουλές, μια έκπληξη σε λιγάκι. Αυτό που πρέπει να δώσω σαν δεύτερη οδηγία, θα έλεγα ότι για να κάνουμε σινεμά καταρχήν, πριν μάθουμε την τεχνική, θα πρέπει να μάθουμε να βλέπουμε κινηματογραφικά. Καταρχήν πρέπει τι να... Τι εννοείς, πώς μπορούμε να δούμε κινηματογραφικά? Κινηματογραφικά για να βλέπουμε καταρχήν αντικειμενικά ρεαλιστικά, θα πρέπει να... Ο κινηματογράφος τι είναι? Είναι ένα τετράγωνο κάρε, ένα κάδρο, έτσι. Όταν κινηματογραφούμε, βλέπουμε μπροστά μας ένα κάδρο.
πάει και έρχεται, μικρότερο ή μεγαλύτερο, θα αναφερθούμε αργότερα. Αλλά πέρα από αυτό που βλέπουμε και θα πρέπει να έχουμε αντίληψη πού εστιάζουμε την προσοχή μας για να δείξουμε στο θεατή μας, δηλαδή αν έχουμε ένα γάμο, ας πούμε, δεν μπορούμε να δείχνουμε την πόρτα που μπαίνουν οι διάφοροι, θα δείξουμε το ζευγάρι που παντρεύεται, τον παπά που κάνει. Λοιπόν, το πού θα εστιάσουμε έχει μεγάλη σημασία. Το αν θα πάμε κοντά ή μακριά κλπ. Αυτό όμως δεν εξαρτάται από αυτό που κρατάει την κάμερα. Εξαρτάται. Θα το δούμε σήμερα αυτό σε λίγα λεπτά. Ωραία. Όταν λέμε λοιπόν να μάθουμε να βλέπουμε κινηματογραφικά, είναι αν μπορούμε να βλέπουμε περπατώντας, να κάνουμε ένα παιχνίδι στον δρόμο και να βλέπουμε τα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, έστω με ένα φανταστικό τετράγωνο μέσα από αυτό. Έτσι. Ως παιχνίδι. Ένα δεύτερο, και θα τελειώσω με τα τεχνικά, είναι ότι πρέπει να έχουμε πάντα αντίληψη ότι όταν βλέπουμε μια ταινία, είτε στην τηλεόραση, είτε στο σινεμά, στο βίντεο, κάνουμε δύο πράγματα. Ακούμε και βλέπουμε. Αυτό που εισπράττουμε λοιπόν είναι ήχος και εικόνα. Αν μπορέσουμε και όσο ασκούμαστε το πετυχαίνουμε καλύτερα, ακόμα και στην καθημερινή μας ζωή, να αντιλαμβανόμαστε τους γύρω μας, τη δουλειά μας, τους συνάδελφους, τα παιδιά μας, τη γυναίκα μας, με δύο τρόπους, δηλαδή σε βλέπω Έλενα, αλλά ακούω τον Άλκη. Ο Άλκης είναι ο φίλος μας που είναι μαζί μας χρόνια, συνάδελφος, συνεργάτης, οπερατέρ. Άλκη, καλώς όρισες. Καλώς σας βρήκα, καλημέρα. Είναι μαζί μας γιατί μαζί κάναμε και μια προσπάθεια, θα σας τη δείξουμε σήμερα, πριν από χρόνια, για να... ένα πείραμα ήταν, Άλκη, για να δοκιμάσουμε κάποια πράγματα πάνω στο σινεμά. Κάναμε μια ταινία, τον Πειθέα, το... πώς θα πάμε? Το ταξίδι του Πειθέα στη Βαλτία. Okay. Θες να μας πεις δύο λόγια και έτσι τεχνικά, μια και είμαστε ακόμα στο τεχνικό μέρος. Το πώς ξεκινήσαμε όλη αυτή την ιδέα. Ναι, ναι. Ήταν μια εποχή που θέλαμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα, οπότε δεν μπορούμε να στηριζόμαστε μόνο στα λεφτά που μπορούσαμε να παίρναμε από την ΕΡΤ ή από τα... ήταν η αρχή τότε των ιδιωτικών καναλιών, το οποίο ουσιαστικά και για τον ντοκιμαντέρ νομίζω ότι είχαν κανένα ενδιαφέρον. Δεν τους φέρναν ποσοστά ακροματικότητας, οπότε δεν υπήρχε κανένα ενδιαφέρον. Και επειδή γενικά είχαμε μια όρεξη να δουλέψουμε εμείς και θέλαμε να κάνουμε πράγματα, αρχίσαμε τότε, θυμάμαι, να συζητάμε πάρα πολύ μεταξύ μας αν μπορούμε να αφήσουμε πίσω το θέμα της τεχνικής αρτιότητας, που μέχρι τώρα πάντα μας πέδευε τότε. Είχαμε μια μανία με το φιλμ, θέλαμε να χρησιμοποιούμε φιλμ. Όμως ήταν πολύ πιο δύσκολο να δεχτούμε ότι μπορεί να χρησιμοποιήσουμε το βίντεο για να κάνουμε κάτι καλό. Θεωρούσαμε ότι το βίντεο θα καταστρέψει αυτό το οποίο θα θέλαμε να φτιάξουμε. Και κάναμε τότε μια μεγάλη συζήτηση αν θα έπρεπε να αρχίσουμε να δοκιμάζουμε να κάνουμε μικρά πράγματα μόνοι μας, αφήνοντας πίσω όλο αυτό το κομμάτι. Έχοντας μια οποιαδήποτε κάμερα και έχοντας ένα υλικό το οποίο μετά θα μπορούσαμε να μοντάρουμε με ένα πολύ ωραίο τρόπο, ώστε το τελικό αποτέλεσμα να είναι αξιοπρεπέστατο και να έχει για το θεατή ένα ενδιαφέρον ή να τον συγκινήσει κάπως. Σε θυμάμαι που είχες μια καμερούλα τότε, ένα Super 8, καραβάνα. Μια High 8. Ναι, High 8. Η οποία ήταν ήδη και σαν ξεπερασμένη τεχνολογία για την εποχή της. Ναι. Άντεξες τις συνθήκες του ταξιδιού, πού πήγες, αλήθεια, για... Είχα πάει Νορβηγία και είχα κάνει ένα ταξίδι προς τα βόρεια, προσπαθώντας να φτάσω προς το τελευταίο νησί της Νορβηγίας, προς το Βόρειο Πόλο. Ένα ενδιάμεσο νησί, με μια παρέα φίλων μου. Και θυμάμαι ότι όταν ξεκίνησα το ταξίδι, κάποια στιγμή είχα πάρει τηλέφωνο και σου λέω, υπάρχει αυτό το υλικό. Εγώ δεν είχα άλλη κάμερα. Κάποια στιγμή λυπόμουν πάρα πολύ που δεν είχα μια καλύτερη κάμερα για να έχω πολύ καλύτερο υλικό, αλλά κάναμε αυτή τη συζήτηση ότι και με αυτό το υλικό που θα μπορούσε να βγάλει μια High 8, να πειραματιστούμε μετά να βγάλουμε ένα ντοκιμαντέρ, το οποίο να είμαστε και οι δύο ευχαριστημένοι στο λέγος και να πούμε ναι, είναι αξιοπρεπέστατο και είναι ταινία. Δεν είναι κάτι που είναι για τα σκουπίδια. Πετάξανε πολύ υλικό εν τότε. Ήταν 7 ώρες υλικό. Αν θυμάμαι καλά, ήταν γύρω στις 7 ώρες υλικό. Συγγνώμη. Λέω, βγήκε μια καταπληκτική όμως ταινία με μια κάμερα η οποία δεν ήταν επαγγελματική. Άρα ουσιαστικά μπορούν όλοι να κάνουν μια ταινία με μια μη επαγγελματική κάμερα. Αυτή ήταν η ιδέα και από την αρχή. Ότι
Νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να κάνει μια ταινία, αν αφοσιωθεί σε αυτό που θέλει να κάνει και αν υπάρχει θεματολογία, σωστή θεματολογία, ναι, μπορεί να καταλήξει να κάνει μια πολύ καλή ταινία. Μπορεί να μην μπορεί να παιχτεί σε φεστιβάλ στη Βενετία ή δεν ξέρω πού, γιατί δεν έχει τη τεχνική αρτιότητα. Αλλά είναι μια ταινία που μπορεί να παιχτεί σε μικρά φεστιβάλ, μπορεί να παιχτεί στην τηλεόραση, μπορεί να παιχτεί σε μικρά κανάλια και να έχει αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον για τον ακροατή. Και αυτός ήταν ο στόχος μας. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω ότι τι ήταν αυτό που σε έκανε να ταξιδέψεις μέχρι την Νορβηγία? Αυτό ήταν πιο πολύ ένα τουριστικό κομμάτι. Είχα πολλούς φίλους. Μ' άρεσε πάρα πολύ η ιδέα της Νορβηγίας. Απλώς κεντρίστηκε το ενδιαφέρον μου πάρα πολύ τότε για την ταινία που είχα μιλήσει με τον Χρήστο, γιατί είχα βρει, δεν θυμάμαι και πού ακριβώς, σε ένα σημείο που είχαμε ταξιδέψει με τα παιδιά, υπήρχε μια ταμπέλα ότι σε αυτό το σημείο ξεχυμόνιαζε ο Απόλλωνας. Υπήρχε ένας μύθος γύρω που συνέδεε την αρχαία ελληνική μυθολογία με το νορβηγικό τοπίο. Και ήταν αυτό που είπαμε ότι εντάξει. Και ήδη εμείς, κατά λάθος, σε μια έκθεση που είχαμε πάει με τον Χρήστο στην Πολιτιστική, αν θυμάμαι καλά, είχαμε πάρει ένα βιβλίο που λεγόταν «Το ταξίδι του Πειθέα στη Βαλτία», που ήταν ένας μασαλιώτης ναυτικός, και πάνω σε αυτό το μύθο αποφασίσαμε ότι μπορούμε να το στηρίξουμε, να χτίσουμε μια ταινία. Οπότε είπαμε ναι, θα τραβήξω εγώ το υλικό και επιστρέφοντας στην Ελλάδα θα πάρουμε το υλικό και θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Τι παρατηρήσεις διαφορά στο... Τι διαφορές είχαμε, γιατί τα ξέρουμε, τα έχουμε συζητήσει, τα λέμε για τους φίλους μας να τα ακούνε, τα κάνουμε ερωτήσεις δίθεν, τελικά ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Είδαμε μέσα στην ταινία ότι έχουμε κοινά πράγματα. Δηλαδή, το τοπίο μοιάζει πάρα πολύ, θα τα δούμε τώρα στην ταινία. Το τοπίο έχει... της Ελλάδας με το νορβηγικό τοπίο έχει πολλές... Και μοιάζει και δεν μοιάζει. Έχει πάρα πολλές εναλλαγές το τοπίο όπως έχει το ελληνικό τοπίο. Δηλαδή ταξιδεύεις μια ώρα, αλλάζει εντελώς. Περνάς από γρανιτένιους βράχους σε πυκνά δάση. Υπάρχουν πράγματα που εμείς δεν τα έχουμε. Αυτοί έχουν, ξέρω εγώ, τους παγετώνες. Εμείς δεν έχουμε παγετώνες. Αυτοί έχουν πολύ περισσότερα... Έχουν φιόρτ που δεν έχουμε εμείς. Τόσο εντυπωσιακά. Και μερικές λεπτομέρειες τέτοιες που διαφέρουν, αλλά γενικά η αίσθηση που έχεις είναι πολλές φορές η ίδια. Ειδικά τους καλοκαιρινούς μήνες, γιατί βλέπεις από μηλιές, χωράφια με μηλιές, μέχρι δέντρα που είναι και δικά μας. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω μια τελευταία ερώτηση και να δούμε και την ταινία, γιατί είναι ένα καταπληκτικό, μια καταπληκτική ταινία. Είπες για παγετώνες. Όταν πήγες να γυρίσεις αυτά τα πλάνα, πώς σου γεννήθηκε η ιδέα, αντιμετώπισες τέτοιου είδους συνθήκες? Οι συνθήκες δηλαδή ήταν καλές? Την εποχή που είχα πάει εγώ, ναι, ήταν καλές. Δεν ήταν. Είχα ακούσει κάμερα, μου λέγε. Είχαμε κομμένα πλάνα κολλημένα. Για την Νορβηγία, για τέτοια εποχή, ήταν καλές. Άσχετο αν εμείς παγώναμε. Αν εμείς παγώναμε, για την Νορβηγία ήταν καλές οι συνθήκες. Τουλάχιστον έτσι υποστηρίζαν οι φίλοι μου οι Νορβηγοί, ότι τέτοιες συνθήκες δεν είχαν ξανασυναντήσει. Τόσο καλές. Ναι. Και εμείς τι κάναμε. Πάνω στον ωραίο καιρό της Νορβηγίας, σκληρό για μας, ντύσαμε το έργο με κάποια κείμενα του Γιάννη του Ιφαντή και του Σταύρου του Ζαφυρίου, ποιητές, εξαιρετικοί και οι δύο, αν μας ακούνε, γεια σου Γιάννη και Σταύρο. Όπου προσπάθησαμε να παντρέψουμε το τοπίο, δεν θα έλεγα άλλη κουλτούρα, γιατί εμένα μου θυμίζει Ελλάδα, δηλαδή, μου θυμίζει ελληνικά νησιά, μου θυμίζει, θα έχουμε τη γνώμη των φίλων. Και εδώ πάλι να επανέλθω στην αρχική κουβέντα που είχαμε, ότι τελικά μπορούμε να κάνουμε μια ταινία, να δείξουμε κάτι και εκ των υστέρων, το κουβεντιάσαμε και στις προηγούμενες εκπομπές, να βάλουμε εκεί πάνω το δεύτερο κομμάτι που λέμε, δηλαδή βλέπουμε ένα. Ακούμε δεύτερο. Έχουμε και ένα τρίτο ακούμε. Τις μουσικές, την πρόζα που φοράμε, πρόζα, τον λόγο, έτσι, αυτό που λένε, είτε ο εκφωνητής, είτε με κάποιο τρόπο ένα λόγο που μπορούμε να έχουμε. Άρα λοιπόν ξανά, έχουμε εικόνα, έχουμε ήχο. Ο ήχος μπορεί να μπλέκεται στο μοντάζ, δηλαδή να μπλέκουμε τη μουσική, με την πρόζα, με τους ήχους, αυτά να τα μοντάρουμε, θα τα δούμε εν καιρό, όταν θα περάσουμε στο μοντάζ. Τι άλλο να πούμε για το έργο? Λοιπόν, για να πούμε τίποτα.
Όχι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε. Πάμε να δούμε το ταξίδι του Πειθέα στη Βαλτία, λοιπόν, φίλοι μας. Καλή διασκέδαση. Ελπίζουμε να περάσετε καλά. Θα τα ξαναπούμε μετά την ταινία. Ποιητή τον έδιωξαν από τον ναό και ο ποιητής επέστρεψε στον πρώτο του ναό, στη φύση. Κάποτε όμως τον χρειάστηκαν, τον γύρεψαν, τον ύβραν και τον υποχρέωσαν να χτίσει τον καινούριο τους ναό. Ποιητής έχτισε τον καινούριο τους ναό, διόλου δεν του βάλει στολίδια. Μόνο ζωγράφησε στο τέμπλο εκεί τον ουροβόρο, σύμβολο του παντού και πάντα μυστικού δείπνου μέσα στον κόσμο. Αντίς για εικονίσματα, στον τοίχο κρέμασε καθρέφτες. Αφού το έργο τέλειωσε, επέστρεψε και πάλι στο ναό του, στις πηγές, στο ζωντανό καθρέφτη του νερού, στο λάλο είδωρο. Σίδερο στη μνήμη. Ακόμα εκείνος ο αχός μέσα στο αίμα μας. Σαν πως βαθιές ανάσες, οι φτερούγες θέριζαν το χρόνο. Κι έλαμψαν τα οστά λευκά,
πάνω στην Άβυσσο και αδιάβαστα. Κι άνοιγε πάνω ο ουρανός με όλα τα ζώα του και τ' άστρα. Ζώα πανάρχια και άστρα δροσερά, μια εφροσύνη. Σαν όπως πριν από τη γνώση, πριν από την πτώση. Μέσα στον κήπο του Θεού που είχε βοδιάσει δροσερή μια πυρκαγιά τον ύπνο σου. Κοντά στο άσπρο βόδι και στο ζώο του ήλιου που αναχάραζαν. Ενώ το σούρπο του κόσμου κούρνιαζε κάτω από τα φύλλα της σικιάς. Και έβγαινε η πεταλούδα του βραδιού με τις σφραγίδες από έκλειψη ήλιου στα φτερά της. Και στον αστερισμό του εγώκερο η μιλιά γυναίκα και το φίδι πλιστρώντας τη μασχάλη του δεντρού την άχτηκε και έπεσαν μπόρα τα άνθη πάνω σου και ξύπνησες.
έξω βγει, το φως το πρώτο θα πικρίσει η ψυχή το καθαρότατο. Μα αν το φως αυτό δεν το συνήθισε, όσο βρισκόταν στην ανθρώπινη ζωή, αποτραβιέται, θαμπωμένη και ζητεί φως σκοτεινότερο και κατεβαίνει, όλο και κατεβαίνει, αναζητώντας το οικείο φως. Κυνηγημένη από τέρατα, φανταστικά, αναζητεί μια μήτρα να χωθεί και να σωθεί. Αναδύεται πολύ κλαδωμάτι από την υγρή πορσελάνη της νύχτας. Οι πύλες της ορθώνονται στο άπειρο. Ανεξερεύνει τα σχήματα στη συμμετρία του χώρου. Να την λοιπόν. Εικοναδιάφανη και μετέωρη. Τρυφερό ρογοβίζει, τροφός του μετέωρου βρέφους. Της ματώνουν τα φυλώματα. Τολμηρά οδηγούν την βροχή στα πυρωμένα του σκέλη. Η ώρα του κομίτη φλογίζει τη μνήμη μου. Παρένθεση ερωτική στην τροχιά που διαγράφει ο χρόνος. Βγαίνω έξω από το σώμα μου. Άνοιξε τις παλάμες σου να φωλιάσει ο αετός. Νάτι μας πάλι εδώ.
βουνά του αλατίου και απάνω τους το ζώο της φωτιάς. Ο πόνος στο εύγα του και η θάλασσα. Νάτι μας πάλι εδώ, πριν κλείσει μια στιγμή, ύστερα από μια αιωνιότητα. Έρχεται η φωνή μου, άνεμος του απείρου. Έρχεται η φωνή μου, φορτωμένη την αρσενική γύρι των άστρων. Έρχεται, στο λουλούδι του νους. Έρχομαι από την άκρη μιας αιωνιότητας. Με προβιά και με έκσταση. Με ένα κομμάτι σελινόφωτο στο μέτωπο και με ένα κέρατο στη ζώνη. Με μνήμες από πάχνη και από φωτιά. Έρχομαι από την άκρη μιας αιωνιότητας. Άφησα τα χνάρια μου πάνω στον πυλό του φωτός. Φόρεσα τη θωριά του νερού. Φόρεσα τη δυσκυνησία των οστρακόδερμων. Φώσκισα τους ανέμους και εξημέρωσα τους ήλιους. Έζησα του λύκου την έκσταση μπροστά στον πάγο και τη φωτιά. Έρχομαι από την άκρη μιας αιωνιότητας. Έρχομαι από την έρημο των άστρων. Εκεί,
πέτρινη κλωστή της μοίρας σε κουβάρι από πέτρα. Εκεί, το Άγιο Τοπίο, στεφανωμένο μαστραπί. Εκεί, ο καμωμένος από ρίζες και σχοινιά πορτοκαλιά. Άσπρα και κίτρινα πάνω στο μαύρο. Σαν αστρικός βοσκός με το σουράβι του. Σαν Άγιος με κάπα από φως. Στο εικονοστάσι σου, ο θάλασσα, βότσαλα κροκαλίζουν, δροσερά μέσα στο φως. Από την έρημο των άστρων. Μοναχικός βαδίζω ερημώνοντας το μέλλον. Στερεύουν οι πηγές της πλάνης. Τα πάντα ξηραίνονται. Πλούσια απλώνεται η άμμος. Και μονάχα η άμμος. Χώρος για περισσότερη σκέψη. Χώρος για περισυλλογή και ελευθερία. Χώρος του άδειου και της φωτιάς. Έρχομαι από εκεί όπου πηγαίνετε. Έρχομαι από την έρημο των άστρων. Μοναχικός φυτρώνω μες την έρημο των λαών. Όριμος ήλιος, γέρνω από γύρι σοφίας.
από πόρτες που είναι μόνο δικές μου. Καθένας τώρα ανοίγει τις δικές του πόρτες. Καθένας τώρα βλέπει τα δικά του πράγματα. Και αν τύχει να βρεθούμε μπρος τα ίδια πράγματα, τα βλέπουμε με χρώματα και σχήματα, ο καθένας διαφορετικά. Και αν τύχει να τα δούμε με τα ίδια χρώματα και με τα ίδια σχήματα, τα βλέπουμε όχι στην ίδια θέση, όχι από την ίδια θέση, όχι στον ίδιο χρόνο. Και αν δούμε ακριβώς τα ίδια πράγματα, στην ίδια θέση, από την ίδια θέση, στο ίδιο χρώμα και στο ίδιο σχήμα, στον ίδιο χρόνο ακριβώς, θα πει πως ανοίξαμε την τελευταία πόρτα. Το ποιητή τον έδιωξε να τον λάβει. Κάποτε όμως τον χρειάστηκαν. Τον γύρεψαν, τον ύβραν και τον υποχρέωσαν να χτίσει τον καινούριο τους ναό. Ο ποιητής έχτισε τον καινούριο τους ναό. Διόλου δεν του βάλει στολίδια. Αντίς για εικονίσματα, στον τοίχο κρέμασε καθρέφτες. Φοβάστε την Βασέλη. Να μαζεύεστε στα σπίτια σας νωρίς και να ασφαλίζετε καλά την ξόπορτα. Να προσεύχεστε και να κοιμάστε με το βαφτιστικό σας σταυρουδάκι κρεμασμένο στο στήθος. Γιατί έξω, κάθε πανσέλινο, κυκλοφορούν οι ποιητές, ήδη γλυκάνθρωποι, κατασπαράζοντας τα ήθη των αθώων, διψώντας για το αίμα τον ανύποπτο, καλώντας με ουρλιαχτά το αρχαίο νερό. Θα έρθει κάποτε και θα σας κατακλείσει. Να φοβάστε τη Μασέλινο. Στις γωνιές παραμονεύουν τα επικίνδυνα όνειρα. Επιστρέψαμε από αυτή την καταπληκτική ταινία που και εσείς παρακολουθήσατε. Παρακολουθείτε αυτή τη στιγμή ζωντανά μέσα από τις οθόνες των υπολογιστών σας, από τα κινητά σας, από το τάμπλετ σας, την εκπομπή «Κάνω Σινεμά». Είμαι η Έλενα Θεοδόρου, μαζί μου είναι ο Χρήστος Αρώνης, σκηνοθέτης, και ο Άλκης Σωτηριάδης, οπερατέρ και εν δυνάμει, ερασιτέχνης, σκηνοθέτης. Κρατάω κάτι που άκουσα, λέει χώρος για σκέψη, χώρος για περισυλλογή, χώρος για ελευθερία. Βρείτε το δικό σας χώρο, βρείτε τη δική σας ελευθερία. Μπορείτε να σκεφτείτε με τον τρόπο που εσείς θέλετε και να δημιουργήσετε τη δική σας ταινία. Εμείς σας περιμένουμε τις δικές σας ταινίες. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας, να μας ρωτήσετε για οποιαδήποτε απορία έχετε για το πώς μπορείτε να την κάνετε, πώς μπορείτε να τη στείλετε αν την έχετε έτοιμη. Μέσα από τα τηλέφωνα της εκπομπής 211 55 50 500 από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τη 1 το μεσημέρι έως και τις 4 θα είμαστε εδώ να σας λύσουμε κάθε είδους απορία. Εάν έχετε επίσης κάποια ταινία μπορείτε να μας τη στείλετε και μέσω email kanosinema@papakizoungla.gr. Να υπενθυμίσουμε ότι η ταινία που μόλις είδατε δεν θα διαγωνιστεί, είναι στις ταινίες εκτός συναγωνισμού. Θα μπορέσετε να την ξαναδείτε μέσα από το site zoungla.gr, κάθετος κάνω σινεμά. Χρήστο, νομίζω ότι και εσύ, οι άλλοι και είστε ιδιαίτερα δεμένοι με αυτή την ταινία, ειδικά προς το τέλος, θα έλεγα, συγκινηθήκατε. Που θυμηθήκατε μάλλον όλη τη διαδικασία μέχρι να βγει το τελικό αποτέλεσμα. Έλενε. Χρήστο. Ωραία. Ναι, με συγκινεί ακόμα, αρέσει, Άλκη. Και εμένα το ίδιο. Ναι, και ξέρεις τι θυμάμαι. Πολλές φορές νιώθω ότι το αποτέλεσμα, σε σχέση με το πώς ξεκινήσαμε και με το τελικό αποτέλεσμα, πάντα με εντυπωσίαζε. Δεν περίμενα ότι θα μπορούσε να γίνει τόσο καλή. Γιατί πάντα ένιωθα ότι η μη τεχνική αρτιότητα της εικόνας θα ήταν ένα τεράστιο πρόβλημα.
Αλλά εντάξει, πολλή δουλειά, πολλή σκέψη στο μοντάζ, το ότι πετάξαμε πάρα πολύ από το υλικό, ακόμα και αν η εικόνα ήταν πολύ συγκλονιστική και καλό θέμα, για να κρατήσουμε πιο, με καλύτερη συνοχή στην ταινία, πετάξαμε υλικό το οποίο έλεγες, ναι, καλή εικόνα, αλλά δεν πάει ούτε με τον λόγο, ούτε με τη συνέχεια της ταινίας. Το πετάω, δεν μου χρειάζεται. Και το ανάποδο. Είχαμε εκπληκτικές εικόνες που τεχνικά ήταν αδύνατο να μπουν μέσα, γιατί η Μιχαλούλα, από ό,τι μου έχεις πει, δεν έδινε. Είχε παγώσει και έκανε ό,τι ήθελε. Δεν έδινε. Ξέρεις, θυμάμαι ότι όταν προσπαθούμε να σκαρυφίσουμε το σενάριο εκ των υστέρων πάντα, έχοντας το υλικό μπροστά μας, θυμάσαι, που θέλαμε έναν ήρωα, ο οποίος δεν υπήρχε πουθενά. Και εδώ θέλω να πούμε στους φίλους μας ότι τελικά μπορούμε να φτιάξουμε έναν ήρωα επίσης από το να μην υπάρχει. Δηλαδή, σε όλη την ταινία, όσες φορές είδαμε αυτό το παλικάρι που είναι ο υποτιθέμενος πειθέας, που παραπέμπει στο μασαλιώτη αυτόν, το μυθολογικό πρόσωπο κλπ. Είχαμε πόσο διάρκεια, ούτε ένα λεπτό, αυτό το παιδί, το συγκεκριμένο, το οποίο το βίντεο μας δίνει εύκολα τη δυνατότητα να επαναλαμβάνουμε το ίδιο πλάνο και ξανά το ίδιο πλάνο, πιο πέρα, πιο πέρα, πιο πέρα. Έτσι, από το πουθενά, φτιάξαμε έναν χαρακτήρα ο οποίος δεν υπήρχε πουθενά, ούτε είχε προβλεφθεί καν. Αυτές νομίζω είναι οι απίστευτες δυνατότητες του μοντάζ ουσιαστικά. Ναι. Γιατί η αρχική μας ιδέα ήταν να στηριχτούμε πάνω στο βιβλίο. Έτσι. Το οποίο σιγά σιγά και εμείς οι ίδιοι το απορρίψαμε, γιατί βλέπαμε ότι δεν μπορούσε να μας πάει πουθενά. Και αν θυμάμαι καλά, μετά μας ήρθε η ιδέα ότι πρέπει να βρούμε έναν ήρωα. Δημιουργήσαμε τον ήρωα σχεδόν φανταστικό, στηριγμένο στο λόγο. Ο φίλος μου ο Άινστάιν ήταν ο υποτιθέμενος ποιητής. Ο υποτιθέμενος πειθέας. Ο μοντέρνος πειθέας πια, έτσι, όχι της εποχής. Τον είδα τάτσουζε και λιγάκι. Ορίστε. Τον είδα που τάτσουζε. Ήταν υπό το τσούξιμο στη διαδικασία. Όχι σε όλες τις φάσεις. Εντάξει. Εκεί η σκηνή, ειδικά που τα τσούζει, είναι γύρω στις 1 το πρωί. Δηλαδή αυτό το φως που βλέπουμε είναι 1 το πρωί. Δεν προλαβαίνει να ανοιχτώσει εκείνη την εποχή το καλοκαίρι. Έχει συνεχώς φως. Άρα λοιπόν, επαναρχόμαστε στην βασική άποψη του τι είναι αυτό που κάνει το σινεμά κάτι ιδιαίτερο. Κυρίως είναι το μοντάζ. Δηλαδή, ό,τι και να έχεις, αν το βάλεις σε μία σειρά, έχεις μία αφήγηση. Πόσο μάλιστα, αν το έχεις προσχεδιάσει, ξέρεις τι να κάνεις, έτσι, εκ των προτέρων το έχεις τακτοποιημένο, τότε πολύ καλύτερα είσαι αποτελεσματικός. Δεν ξέρω αν άρεσε αυτή η ταινία στους φίλους μας και δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Ελπίζω ότι πέρασατε καλά. Δεν ξέρω καν αν είναι καλή ή κακή η ταινία. Ξέρω ότι τουλάχιστον σε μένα, εδώ και πόσο, 10-12 χρόνια την κάναμε. 13. Ακόμη μου δίνει αυτή τη συγκίνηση. Μπορεί να είναι επειδή είναι δικό μας. Είναι και παιδί μας, εντάξει. Μπορείτε να κάνετε εύκολα μια ταινία, αρκεί να γουστάρετε την κάνετε. Είναι πάρα πολύ απλά. Και έχει σημασία να κάνετε, ωραία το είπες, Έλενα, τις δικές σας εικόνες. Να επικοινωνήσετε με δικές σας ιστορίες. Ας βάλουμε στην άκρη την τηλεόραση, με ό,τι έχει να μας πει, με τις εικόνες και τις πληροφορίες των άλλων ανθρώπων, να μιλήσουμε για μας, με εμάς, με τους φίλους μας, με τον κόσμο που μας ξέρει ή δεν μας ξέρει. Χρειάζεται, όπως είπαμε πρώτα, η σκέψη, η περισυλλογή και ο χώρος για να μπορούμε να απελευθερώσουμε αυτό που έχουμε μέσα μας. Έτσι. Και μέσα από την κάμερά μας, φαντάζομαι, θα το πετύχουμε. Ό,τι κάμερα και να είναι. Την κάμερα από το κινητό που έχουμε, από που είναι κινητό, πολύ καλά πια, τραβάνε. Όντως, τα κινητά πια έχουν απίστευτες δυνατότητες και μπορούν να βγάλουν πάρα πολύ καλά πλάνα, τα οποία, όπως είπες και εσύ, άλλοι, και αργότερα με ένα πολύ καλό μοντάζ μπορεί να βγει ένα πολύ άρτιο αποτέλεσμα. Οι σημερινές δυνατότητες που έχουν οι μηχανές, ακόμα και τα κινητά, δεν έχουν καμία σχέση με τη δυνατότητα που είχαμε εμείς τότε, ας πούμε, με αυτή την Hi8. Είναι άλλη εικόνα. Ένα τηλέφωνο σήμερα μπορεί να έχει περισσότερες δυνατότητες από τη Hi8 τη δική σου. Ναι. Σίγουρα. Έχει πολύ περισσότερη πληροφορία μέσα, οπότε όταν βγάζεις το υλικό προς τα έξω δεν βγαίνει αυτό το σπασμένο υλικό που βλέπουμε στο Hi8. Αλλά και πες μας κάτι έτσι, για τους φίλους μας, επαγγελματίας τόσα χρόνια, εντάξει τώρα μία αυτό κολακευόμαστε, υπάρχει και κάτι βραβεία, θα προσπαθώ να την πειράζει. Το εγώ τα πήρα. Κακού κάνουν τα βραβεία. Συνεχίζουμε. Λοιπόν, έτσι, τι θα μπορούσες να πεις, να συμβουλέψεις τους φίλους μας, τους εργαστέχνες, γιατί οι επαγγελματίες ξέρουν καλά τι έχουν να κάνουν,
έτσι να τους διευκολύνουμε λιγάκι κάποιες συμβουλές πρακτικές με την κάμερα, με τις κινήσεις της, με το φως τους. Η πρώτη κίνηση εξάλλου ήταν ότι πήγες, όπως μας είπες και πριν, πήγες στην Νορβηγία και έμαθες για ότι ξεχειμονιαζόταν, όπως είπες, ο Απόλλωνας, και από εκεί και έπειτα σου γεννήθηκε η ιδέα να φτιάξεις αυτή την ταινία, να φτιάξετε μάλλον αυτή την ταινία. Άρα φαντάζομαι ότι μία συμβουλή πρώτα απ' όλα είναι ότι μπορεί ο τηλεθεατής να, όπου πάει, να φτιάξει κάτι, δηλαδή σαν ταξίδι του, μπορεί να το συνδυάσει το ταξίδι ίσως με κάποια... και όλοι τραβάμε ουσιαστικά. Βεβαίως. Και νομίζω ότι όλοι τραβάνε σήμερα ακριβώς. Γι' αυτό που είπατε τώρα, για μένα το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχεις μέσα σου είναι να αγαπάς αυτό που κάνεις. Δηλαδή, αν πραγματικά σε ενδιαφέρει και το αγαπάς, μαθαίνεις και από τα λάθη σου και από όλα. Βλέπεις τι τραβάς, καταλαβαίνεις που είναι τα λάθη σου και προχωράς. Δηλαδή, άμα τραβάς ένα γάμο, ας πούμε, του αδερφού σου που ξέρεις τι πρόκειται να συμβεί στον άλλον και χαίρεσαι. Τι πόσα τραβούσες ένα γάμο, από μέσα στους φίλους μας. Πόσα τραβούσες ένα γάμο? Ναι, έτσι, πρακτικά, 5 συμβουλές. Για να έχει για μένα ο γάμος μια ροή, θα πρέπει καταρχάς να μην είσαι στατικός. Δηλαδή να μην επανασταθείς μπροστά από το ζευγάρι και να μείνεις εκεί. Μπορείς, εάν ξέρεις περίπου πώς γίνεται ένας γάμος, να στη διάρκεια που θεωρείς ότι είναι ένα κομμάτι που δεν ενδιαφέρει πάρα πολύ, να τραβήξεις πάρα πολλά κοντινά, συμβαίνοντα που συμβαίνουν μέσα στην εκκλησία, παιδιά που τρέχουν, που πέφτουν κάτω, ανθρώπους που κάνουν πράγματα που έχουν έτσι κάποια ευχάριστη νότα. Οπότε αν θα έχεις αυτά τα κομμάτια από δίπλα, να τα βάζεις ενδιάμεσα, κόβοντας το μοντά, σκηνές, για να φέρεις να κάνεις το γάμο σου μια μικρή ταινία. Νομίζω είναι πάρα πολύ κουραστικό να δεις ένα ζευγάρι με ένα παπά και να τραβήξεις τώρα μία ώρα αυτούς τους τρεις στατικά. Άρα λοιπόν θέλουμε πολλά πλάνα. Θες πολλά πλάνα. Διαφορετικές θέσεις. Κίνηση. Διαφορετικές θέσεις. Κίνηση. Για να είναι ευχάριστο, γιατί Φεβαίως. Αυτό βοηθά πάρα πολύ τον ακροατή να μπορεί να μένει, να το παρακολουθεί. Και να έχει μια ροή όλο αυτό το πράγμα. Να είναι στη σωστή του ροή ουσιαστικά. Να ρωτήσω εγώ κάτι. Άκουσα, πέρα από τα πολύ εντυπωσιακά πλάνα που είδαμε, από τους στίχους των δύο ποιητών που είπατε, ακούσαμε και πολύ ωραία κομμάτια μουσικής. Δηλαδή και η μουσική έκανε το συνέστημα, αλλά και την προσωπικά σε μένα, και το... με έκανε το δω πιο ευχάριστα. Άρα και η μουσική φαντάζομαι είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Είναι αυτό που είπε και ο Χρήστος πριν, είναι αυτή η τριάδα. Μουσική, μοντάζ, εικόνα, ήχος. Ωραία. Αυτά είναι τα πολύ βασικά και το πώς θα τα μπλέξεις όλα αυτά τα πράγματα. Ίσως το τελικό αποτέλεσμα είναι πάντα το μοντάζ. Η δύναμη όλου του πράγματος είναι το μοντάζ πολλές φορές. Μέχρι όμως φαντάζομαι να φτάσουμε στο μοντάζ. Έχουμε κάτι στο μυαλό μας για το πώς το θέλουμε ή βγαίνει μετά. Φυσικά πρέπει να έχεις κάτι στο μυαλό σου. Πώς θα το χτίσεις λίγο αυτό το πράγμα. Βέβαια στο ντοκιμαντέρ το θέμα είναι ότι πάρα πολλές φορές ξεκινάς με ένα στόχο και βλέπεις ότι οδηγείς εντελώς αλλού. Αυτό ήθελα να σου πω. Δηλαδή, ότι... ανακαλύπτεις πράγματα, γιατί πολλές φορές όταν τραβάς μια εικόνα, επειδή σκέφτεσαι και τα τεχνικά, δεν παρακολουθείς τι γίνεται μπροστά σου. Και μετά βλέπεις μια εικόνα και βλέπεις ότι υπάρχει κι άλλος ένας από πίσω που δεν τον έβλεπες, που έκανε κάτι που είναι ουσιαστικό. Εσύ δεν τον πρόσεξες γιατί ήσουν επικεντρωμένος στο πρόσωπο που είχες μπροστά σου, ήθελες να είναι net, να είναι καθαρό. Και βλέποντας μετά το υλικό, συγγνώμη, ανακαλύπτεις ότι μπορείς να το δουλέψεις πολύ διαφορετικά το υλικό. Και ειδικά στο ντοκιμαντέρ νομίζω ότι αυτό είναι πάρα πολύ ισχυρό. Εδώ θέλω να πω το εξής. Το έχουμε ξαναπεί στους φίλους μας σε προηγούμενη εκπομπή. Ότι τελικά, κάνοντας σινεμά, όταν το τραβάμε, ας πούμε, τα γυρίζουμε, δεν αρκεί να έχουμε αντίληψη μόνο αυτού που βλέπουμε. Αυτό που βλέπει το κάδρο μας εκεί, η μηχανή μας, αλλά και αυτό που δεν βλέπουμε, ότι συμβαίνει γύρω μας. Αυτό που είπες δηλαδή, έχουμε μία τελετή γάμου. Εδώ συμβαίνει. Βέβαια, αν δεν ξέρουμε πώς γίνεται ο γάμος, όπως αν δεν ξέρουμε το σενάριό μας, δεν ξέρουμε να το τραβήξουμε. Πρέπει να ξέρουμε την τελετή, ώστε όταν θα αλλάζουν τα στεφάνια να είμαστε εκεί. Μην βλέπουμε τον πιτσιρικά στην ακριβώς, πόρτα. Ακριβώς. Αλλά ενώ τραβάμε όμως το γάμο, να έχουμε και αντίληψη τον πιτσιρικά στην πόρτα που κάνει κάτι χαριτωμένο. Άρα λοιπόν ξανά. Έχει σημασία και το τι βλέπουμε μέσα από το βιζέρ. Βιζέρ λέγεται τρυπούλα που βάζουμε το μάτι μας ή από το παραθυράκι του βίντεο. Το κάδρο μας, ξαναλέω, κάδρο. Έχει σημασία να έχουμε και αντίληψη και του τι συμβαίνει γύρω μας, όπως το τι ακούμε, όπως είπαμε στην αρχή.
Τώρα, κάδρο, δεν ξέρω τι καταλαβαίνουν, τι εννοούμε. Κάδρο εννοούμε, όπως είπαμε, αυτό που βλέπει η μηχανή μας. Κάδρο είναι αυτό που προβάλλεται στην οθόνη σας, αυτό που βλέπετε εκεί στο monitor. Είναι το κάδρο, έτσι. Όπως είναι το κάδρο που έχετε στον τοίχο με μια ζωγραφική. Όλα αυτά είναι κάδρα. Στο σινεμά τα κάδρα είναι εναλλασσόμενα. Μικραίων, μεγαλών, ερχόμαστε πιο κοντά στον Άλκη, είναι τον κροπλάνο, πιο μακριά είναι το γενικό. Βλέπετε, τώρα είμαστε οι τρεις, τώρα είναι το κοντινό του Άλκη, τώρα είμαστε το γενικό μας. Αλλάζουν τα κάδρα και πολλά είπαμε. Όχι. Ε, όχι. Εγώ μ' αρέσει αυτά που λες. Μ' αρέσει να σε ακούω να τα... Σε ευχαριστώ. Λοιπόν, όμως αρκετά κρατήσαμε τους φίλους μας. Να πούμε, ξέχασα κάτι, αν μου επιτρέπεις βέβαια. Φυσικά. Θα ήθελα να πω σε όλους εσάς που μας παρακολουθείτε, γιατί σίγουρα υπάρχουν που μας παρακολουθούν πολύ από όλο τον κόσμο, από Καναδά, από Γερμανία, από Αυστραλία, από οποιοδήποτε περιοχή, από οποιαδήποτε περιοχή μας τηλεφωνείτε, μας παρακολουθείτε μάλλον. Θα χαρούμε πάρα πολύ να μας στείλετε και τις δικές σας ταινίες. Θα θέλαμε να δούμε σίγουρα με ποια ματιά βλέπουν είτε τη ζωή που κάνουν στις περιοχές αυτές, είτε πώς βλέπουν την Ελλάδα σήμερα οι ομογενείς. Κάντε μια ταινία, κάντε μια ταινία και στείλτε μας. Και εμείς θα είμαστε εδώ πέρα να τη δείξουμε, να την παρουσιάσουμε, να τη συζητήσουμε, να σας καλέσουμε. Έστω και μέσω του Skype, η τεχνολογία έχει προχωρήσει τόσο μπροστά που και εσύ που είσαι στον Καναδά, εσύ που είσαι στην Αυστραλία ή στη Γερμανία, μπορείς να είσαι και ταυτόχρονα εδώ κοντά μας μέσα από το Skype. Άρα λοιπόν, κάνουμε σινεμά όλοι μαζί, παρέα. Να μην ξεχάσω κι εγώ να πω, να θυμίσω ότι όλο αυτό το παιχνίδι σε εισαγωγικά που κάνουμε, θα κάνουμε όλη την τηλεοπτική αυτή τη σεζόν, θα τελειώσει με ένα μεγάλο πανηγυρικό φεστιβάλ της τηλεόρασης της ζούγκλας. Της διαδικτυακής τηλεόρασης της ζούγκλας. Με μεγάλα βραβεία, τα οποία θα ανακοινωθούν εν καιρό. Και το βραβείο κοινού που θα βγει από εσάς, μέσα από την ψηφοφορία που έχουμε καιρό ακόμα για να σας ανακοινώσουμε πώς πέρα θα... Πέρα από τα βραβεία, νομίζω ότι το σημαντικότερο βραβείο που θα λάβουν είναι το αποτέλεσμα, όπως είπατε και εσείς, ότι είναι το παιδί που γεννήσαμε. Νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικότερο βραβείο για όλους εσάς που θα φτιάξετε μια ταινία. Θα έχουν στο τέλος κάτι εντελώς δικό τους. Θα το βλέπετε όσο περνάνε τα χρόνια και θα λέτε: σκέφτηκα, έκανα αυτό και το έδειξα. Πολύ σημαντικό το ότι σας δίνουμε το βήμα να το δείξετε. Άρα λοιπόν, Έλενα, μπορούμε να πούμε στους φίλους μας: κάντε τις δικές σας εικόνες, κάντε τις δικές σας ταινίες, ζήστε τη δική σας ζωή. Να σας ευχαριστήσουμε που ήσασταν παρέα μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε τον αόρατο κόσμο επίσης στο κοντρόλ, τον φίλο μας, τον Άλκη τον Σωτηριάδη, που ήταν παρέα σήμερα μαζί μας. Και μας έδωσε και σε εμάς, αλλά και στους τηλεθεατές, πολύ ωραίες συμβουλές. Ελπίζουμε να είμαστε χρήσιμοι, Άλκη. Ελπίζουμε. Πάμε να φάμε κι εμείς. Πάμε να φάμε. Άντε, πάμε. Καλό σας απόγευμα, να είστε πάντα καλά. Καλό απόγευμα. Έχεις κάμερα? Έχεις κινητό? Έχεις υπολογιστή? Έχεις ιδέες? Κάνε τις ιδέες σου, τη ζωή σου, τη ζωή γύρω σου, ταινία, ντοκιμαντέρ, κωμωδία ή δράμα. Ψάξε, κατάγραψε, αποκάλυψε, εκφράσου. Μίλησε για όλους και για όλα, χωρίς λογοκρισία. Για την πολιτική, τον πολιτισμό, τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σου. Για τον έρωτα, την ομορφιά και τις σχέσεις των ανθρώπων. Για τα στραβά και ανάποδα. Κάνω σινεμά στο δικό σας κανάλι. Κάντε τη δική σας ταινία.